celebrity. Τρώει πόρτα για πρώτη φορά. Τουλάχι γαβαλά, το είπα, δεν χωράει στη φυλακή. Είμαστε γεμάτοι. Του στείλα σε άλλη. Έχει τέτοιε τρευλώσει αυτή η χώρα που και για να μπει στη φυλακή ακόμα χρειάζεσαι μέσο. Και να τελειώνει επιτέλους αυτή η καραμέλα με τους πολιτικούς. Γιατί δεν πάει στη φυλακή, γιατί δεν πάει κανείς στη φυλακή, γιατί δεν χωρά. Το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα στο Υπουργικό Γραφείο σε τρυφερότητα τετ, διαψεύδοντας τις φήμες για ψυχρασία μεταξύ τους, για επικείμενο χωρισμό. Θα μπορούσε να είναι από την Εσπρέσο. Ήταν ο Βενιζέλος με το Λοβέρδο. Γκαλιαστήκα και φιληθήκα. Όταν έλεγες μα κελιό Λοβέρδο μου, αυτό το αγκαλόφιλο με του Βενιζέλο εννοούσες. Όχι, γιατί άμα το κάνεις αυτό όταν λες για μακελιό, άμα με απειλήσεις με αγκαλιά, τι να υποθέσω ότι θα κάνεις. Βγήκε και ο Πάπης ο Παπαδημητρίου στο Sky για την ευέλικτη εργασία και ευέλικτη εργασία. Πάπη μου, σε λίγο η ευέλικτη εργασία θα είναι τόσο ευέλικτη που θα απολύουν τα ρομπότ, τα μηχανήματα και θα παίρνουν ανθρώπους. Θα είναι πιο φτηνή. Δεν σας άρεσε. Στα αρχίδια. Όχι εσάς, σε αυτούς. Εν τω μεταξύ τα μάθατε. Παίρνεις το μισθό, το κράτος παρακρατά φόρους και μισθούς από μόνο τα που πριν. Από τη μισθοδοσία, κατάλαβες. Το ίδιο ήθελε να κάνει και η Τρόικα με το κράτος. Λέει εσείς ότι αυτό θα έχω την επίδοση. Θα δίνω εγώ ότι χρωστάτε και μετά ότι περισσέψει. Αλλά δεν το δέχτηκαν. Εμείς θα χρωστούσαμε στο τετράγωνο άμα γινόταν και έτσι. Το μικρογεύμα το είδατε. Θέλει να βάλω στα σχολεία τώρα. Μήπως ο υποσιτισμός έχει ευθέως ανάλογη σχέση με την υπερφορολόγηση. Λέω τώρα. Τι να πήξαμε στα δειλά ημίμετρα. Άμα θες να περικόψεις τη δαπάνη στο φάρμακο, κύριε, θα περικόψεις και τους ασθενείς. Αλέκα, δεν γίνεται να απαγορευτούν τα ναρκωτικά. Κόβε το ΠΑΟΚ. Θυμηθήκαμε και τον ιερομόναχο, τον Εφραίμ. Τον είχε ο Βαξιβάνης εκεί με την Αγία Σόνη. Την πήγαινε από εδώ, πήγαινε, διάτρευε τους διάφορους. Έκανε αυτά τα παπατσιλίκια. Αυτός δεν ήταν ιερομόναχος, αυτός ήταν ιατρομόναχος. Πώς λες, μη φτύρας γυναικολόγος. Το μεταξύ στην Κίνα λέει ο μακάκας είναι απειλούμενο είδος. Και σώσανε ένα κάτι χωρικό, τον κυνηγούσαν κάτι σκυλιά, τον φάνε και τον περισσώσαν. Εδώ πάλι είναι εθνικό φυσικό πάρκο τους. Έγινε. Τελικά όλα ξεκίνησαν από το Μάο. Τη μεγάλη πορεία. Μετά ήταν ο Καραμαλής. Μεγάλη αργοπορία. Μετά ήταν ο Παπανδρέο. Μεγάλη τελεπορία. Και γενικά το Πασόκ. Μεγάλη συμμορία. Έχουμε και Βενιζέλος Λοβέρδος τώρα. Μεγάλη συμπορία. Και επειδή βλέπω έχετε αρχίσει και γελάτε, θέλω να σας πω ότι όσο αλάτι και να ρίχνετε στη χώρα, δεν τρώγεται με τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει, αφού αρχίσατε με τα λάτι, ρίχτηκε ψωμί. Και περασμένα ξεχασμένα, γι' αυτό το λέω. Καλαδάκι. Όχι ρε. Και σταματήστε να μου τα πρίστε του Μίκι Άους, Μάικιους, μήπως εμείς ξέρουμε πώς να τον φωνάζουμε. Έλα εδώ ρε του λέμε, δεν λέμε όνομα. Αφού σας είπε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι τέλος της σεζόν. Είναι mid-season, είναι 2 μήνες, δεν ξέρω, ξέρει αυτό που σας το πει. Είναι και λίγο ανοργάνωτος, όλη η χώρα είναι ανοργάνωτη. Το μόνο πράγμα που γίνεται μετά σε αυτή τη χώρα οργανωμένα είναι η χρεοκοπία της. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Αυτό τώρα με δημιουργεί παλιά. Όταν κόβω το ρεύμα στα φανάρια, βάζω τροχονόμο. Τώρα βάζω τροχονόμο και για εξοικονόμηση κόβουν το ρεύμα στα φανάρια. Και να διευκρινίσουμε ότι Παρασκευή έχουμε πάει. 9 η ώρα στον μπάντμιντον κλεφτά υπάρχουν, έτσι! Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.